Εντάξει, ένα κακό αποτέλεσμα σήμερα για μας, μια ανέλπιστη ήττα η οποία σίγουρα κανένας δεν την περίμενε. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για το πώς καταφέραμε να η προσπάθεια που ξεκίνησε τον Νοέμβριο με μια μεγάλη νίκη επί της Πορτογαλίας, το Φεβρουάριο που συνεχίστηκε μια εύκολη νίκη στο Λουξεμβούργο με 15 πόντους διαφορά και με 4 απουσίες επαλέψαμε και στο Πορτογαλία, χάσαμε στο τέλος 12 πόντους. Πώς καταφέραμε σήμερα να κλωτσίσουμε μια ευκαιρία να περάσουμε στην επόμενη φάση της αποκριματικών του Ευρωμπάσκετ. Η διαδικασία σίγουρα δεν ήταν εύκολη σε αυτήν την προετοιμασία. Αρκετοί τραυματισμοί, αρκετά νέα πρόσωπα. Ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό, όπως και αρκετά άλλα πράγματα που δεν είναι της ώρας να συζητήσουμε ή να αναφέρουμε. Εκείνο που μετράει είναι ότι χάθηκε η πρόκριση. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχουν κάποια νέα παιδιά που έζησαν την εμπειρία της εθνικής ανδρών και μπήκαν σε μια διαδικασία να προσεγγίσουν το παιχνίδι διαφορετικά και να προσπαθήσουν να γίνουν μέλος της ομάδας όπως και έγινε, ειδικά στο τουρνά που είχαμε πάει στην Ιταλία. Από εκεί και πέρα ένας από αυτούς είναι ο Στέφανος που είναι εδώ, θα τα πει το ίδιος για το παιχνίδι και γενικά για τα υπόλοιπα που θέλει να πει. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Επόμενη μέρα καλούμαστε όλοι στην Ομοσπονδία να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον της εθνικής ομάδας. Να βάλουμε κάτω να δούμε τι φταίει, τι έφταξε και να προχωρήσουμε με ένα συγκεκριμένο πλάνο αν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Να συγχαρώ τους παίκτες μου για την προσπάθεια που έγινε από τον Οκτώβριο που ήμασταν μαζί μέχρι σήμερα. Όλο το προπονητικό team που ήταν γύρω μας, όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν στην Ομοσπονδία, τον πρώην πρόεδρο Λουί Δημητρίου που έκανε τεράστια προσπάθεια πριν φύγει για να δημιουργηθούν συνθήκες για τις εθνικές ομάδες. Ευχηθώ και εγώ στον επόμενο πρόεδρο, τον κύριο Μουζουρίδη, για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας καλή συνέχεια και ελπίζω να βρεθεί ο τρόπος να μπορέσει να αναπτυχθεί το άθλημα περισσότερο, έτσι ώστε ο καθρέφτης της εθνικής ομάδας να στην εθνική ανδρών στο μέλλον να είναι πιο σταθερός και να έρθουν και άλλες επιτυχίες, γιατί μπορούμε. Δεν τελείωσε κάτι σήμερα. Αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον coach που έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς μικρούς, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, για να δείξουμε τι αξίζουμε στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Σήμερα κλωτσίσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχαμε για να προκριθούμε στον επόμενο γύρο και αδικήσαμε τους αυτούς μας, γιατί ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια από τον Οκτώβριο. Κάθε ομάδα οι διαφορετικοί παίχτες για να φτάσουμε μέχρι εδώ και να έχουμε το πιο σχετικά εύκολο παιχνίδι στη τέτρα μας. Να το κερδίσουμε και να περάσουμε. Παίρνουμε αποκλειστικά την ευθύνη εμείς. Το Λουξεμβούργο ήταν εδώ χωρίς άγχος, χωρίς να χάσει κάτι και στο τέλος με πολύ μεγάλη ευστοχία φυσικά στην επίθεση που μας πόνεσε πολύ να πάρει το παιχνίδι. Εμείς βλέπουμε την επόμενη μέρα της Εθνικής που σιγά σιγά θα πάρουμε εμείς τα ενία της ομάδας και με τη σειρά μας πρέπει να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για να πάρουμε την Κύπρο όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ευχαριστώ.